τη δυσοσμία εκπέμπει η αλική ακροτηρίου, καταγγελίες της οργάνωσης Θέρας Ήπρια για ρήπανση του υγροβιότοπου με λίμματα. Η Όλγα είναι εκεί στην περιοχή να μας ενημερώσει για τις έρευνες που γίνονται τόσο από τις βρετανικές βάσεις όσο και από το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος. Τηλεφωνικός μαζί μας είναι και η πρόεδρος της Θέρας Ήπρια, Κούλα Μιχαήλ. Καλημέρα σας, Όλγα μου, έρχομαι κοντά σου. Έχεις εντοπίσει, αν θέλεις, έτσι, τα σημεία στα οποία υποδεικνύει και η Θέρας Ήπρια? Σε τρία διαφορετικά σημεία είναι. Κατία, να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε, εντοπίσαμε το ένα ναι. από τα τρία και είναι κανάλια δυσοσμία ροής σήμερα. Του νερού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δυσοσμία. Ναι. Η αλήθεια, εδώ που βρισκόμαστε, δεν μας επηρεάζει κάτι όσον αφορά την όσφρηση. Νομίζω ότι είναι όπως θα έπρεπε να ήταν, σε αυτό εδώ το σημείο τουλάχιστον. Ναι. Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε, όλη αυτή η κατάσταση είναι μέχρι και μία ώρα. Δηλαδή, αν πάρουμε το δρόμο μέχρι κάτω, αν περπατήσουμε για μισή με 30 λεπτά με μισή ώρα, μπορεί να φτάσουμε και στα σημεία όπου υπάρχει έντονη ή δυσοσμία. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στην λίμνη μακριά στο Ζακάκι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυσοσμία. Να πούμε ότι τον τελευταίο μήνα τα νερά της λίμνης εδώ είχαν αυξηθεί την ώρα που οι βροχοπτώσεις ήταν ανύπαρκτες. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυσοσμία που εντοπίστηκε τότε στην περιοχή προβλημάτισε τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντων των Αγγλικών Βάσεων, όσο και τη μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση Θέρας Ήπρια, οι οποίοι αναζητούν τη λύση του κακού. Όπως είπαμε, εντοπίστηκαν 2 με 3 κανάλια. Αυτό είναι το ένα που μας δείχνει τώρα και ο κινηματογραφιστής μας, ο Ανδρέας Δανιλίδης. Σε αυτά τα σημεία εντοπίστηκαν και σημάδια ευτροφισμού και οργανικής ρήπανσης, δηλαδή μειωμένων οξυγόνων εδώ στην περιοχή. Πράγμα το οποίο επηρεάζει και την βιοποικιλότητα της περιοχής. Έχουν ενημερωθεί τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό με τη σειρά του κάνει την δικιά του έρευνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αγγλικών Βάσεων, γιατί όπως μας ενημέρωσαν το Τμήμα Περιβάλλοντος των Αγγλικών Βάσεων, το νερό έρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία προς το τμήμα αυτό των βάσεων. Άρα αρμόδιο για να αναζητήσει την πηγή του κακού είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, για να δούμε πώς φτάνει, από πού έρχεται αυτό το νερό. Να πούμε κάτι, όπως πάντα σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές βρίσκουμε και σκουπίδια. Τα βλέπουμε δίπλα εδώ, σου, Όλγα. Να δείτε. Ακριβώς, ναι, δεν υπάρχει δηλαδή περιοχή που να πάμε και να μην εντοπίσουμε οτιδήποτε όσον αφορά τα σκουπίδια. Και πάμε και στην κυρία Κούλα Μιχαήλ. Μένεις μαζί μας βεβαίως, Όλγα μου. Κυρία Μιχαήλ, σας χαιρετώ. Στο μεταξύ, φωτογραφίες που βλέπουμε από πού είναι, παιδιά, από το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να το πούμε την πηγή μας. Κυρία Μιχαήλ. Χαίρετε, κυρία Σάβα. Λοιπόν, είμαστε τώρα επί τόπου. Η κατάσταση δεν είναι τόσο εντονής, τουλάχιστον το σημείο που βρίσκεται η Όλγα, αλλά είναι εμφανής η ρήπανση και ψάχνουν όλοι τώρα την πηγή του κακού. Και αν είναι μία. Απολογούμε, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τη συνάδελφό σας που είναι επί τόπου. Ναι. Από ό,τι έχω ακούσει, βρίσκεται στο σημείο, νομίζω, της λίμνης μακριά, δίπλα από τον δρόμο. Όλγα, με εκεί είσαι? Εδώ είμαστε, ναι. Ναι. Ελάτε, κυρία Μιχαήλ. Ωραία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε, γιατί στο συγκεκριμένο υγρότοπο δέχεται από 3 διαφορετικά σημεία νερό. Μάλιστα. Τα σημεία τα οποία έχουμε επισκεφτεί εμείς είναι μέσα στον υγρότοπο και είναι από 2 άλλα σημεία του υγρότοπου που δέχεται εισροές, τα οποία είναι δύσκολα προσβάσιμα. Χρειάζεται αρκετό περπάτημα για να πάει στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Μιχαήλ, ήταν κάτι το οποίο εντοπίσατε εσείς ή ήταν ήδη σε συναγερμό οι αρμόδιες αρχές? Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι έδαφος υπό τον έλεγχο των Βρετανικών Βάσεων. Όμως εκεί καταλήγουν τα διάφορα λίμματα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας έκανε ελέγχους να διαπιστώσει από πού προκύπτει ή εσείς επισημάνατε την κατάσταση? Δεν είχαμε οποιαδήποτε ενημέρωση από τις αρχές πριν. Εμείς είχαμε κάποιες καταγγελίες από κόσμο που επισκέφτεται τον υγρότοπο. Και γι' αυτό είπαμε να πάμε επιτόπου για να δούμε αν όντως ισχύουν οι πληροφορίες που είχαμε πάρει. Μετά που είχαμε επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Δημοκρατίας, είχε φανεί ότι δεν γνώριζαν κάτι. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι έκανα δικές τους επιτόπιες, λήφθηκα δείγματα, δεν ξέρω τι έκανα. Όμως φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις δικές μας ανησυχίες. Ναι.
Άρα από πού μπορεί να προέρχονται αυτά τα αλήματα, κυρία Μιχαήλ, έχει κάτι εκεί, διοχετεύεται, διότι μας απασχολεί συχνά κάποια δραστηριότητα οικονομική, ξενοδοχειακή ή άλλος πως που μπορεί να καταλήγουν εκεί λήματα, κάποιο εργοστασίο ή αποχητευτικό. Λίματα απαγορεύεται να μπαίνουν μέσα στον υγρότοπο. Το μόνο σίγουρα απαγορεύεται, δέχεται... αλλά εδώ ζούμε, στην Κύπρο. Ακριβώς. Οι μόνες εισρωές που δέχεται ο υγρότοπος είναι τα όμβρια. Ναι. Γι' αυτό μας ανησύχησε ο όγκος νερού, γιατί δεν είχαμε βροχές αυτή την περίοδο για να έχουμε όμβρια να καταλήγουμε. Οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν απόρριψη, δεν μιλούμε όμως για λίμματα, πρέπει να παίρνουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές των βρετανικών βάσεων. Mm-hmm. Που εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια. Μάλιστα. Τώρα, από τις πληροφορίες που είδαμε και εμείς, φαίνεται να καταλήγουν από τους αγωγούς τους άλλα, από αυτούς που λογικά θα έπρεπε να φέρνουν τα όμβρια, φαίνεται να έχουν εισρεύσει μέσα λίμματα. Τώρα, από πού υπάρχουν πάρα πολλές αναψύξεις στην περιοχή. Άρα τώρα τι κάνουμε, κυρία Μιχαήλ, αναμένουμε την υπηρεσία περιβάλλοντος, το αρμόδιο Υπουργείο να εντοπίσει το πρόβλημα, να διορθωθεί αν υπάρχει από κάπου διαρροή ή να επιβληθεί διαπροστήμων ή άλλος πώς εκείνους που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, πρέπει να εντοπίσουν άμεσα το πρόβλημα για να δουν από πού γίνεται η εισρωή των λιμάτων. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό πρέπει να το διαπράξει και το Τμήμα Περιβάλλοντος και το ΣΑΛΑ, που είναι τώρα κάτω από τον ΕΟΑΛΕ Μεσού. Μάλιστα. Είναι δική τους η ευθύνη να βρουν από πού μπαίνουν αυτά τα λίμματα. Μετέπειτα όμως πρέπει να δούμε τι ζημιά έχει γίνει και να γίνει άμεσα αποκατάσταση. Και αν βρεθεί ο ένοχος, αυτός που άφηνε τα λίμματα, εννοείται πρέπει να επιδοθούν και προστήματα, αλλά να του επιβληθεί και το κόστος της αποκατάστασης. Γιατί σημασία είναι, έχει σημασία ο υδροβιότοπος εκεί. Ποια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά προκύπτει τώρα μέσα στα πολλά άλλα, έτσι και για τη ζωή στον υδροβιότοπο. Είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος της Κύπρου. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις περιοχές υψηλής σημαντικότητας, φυσικής σημαντικότητας στη χώρα μας, τι να πω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαήλ. Όργα μου και εσένα θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια.